σας παρουσιάζουμε την εφαρμογή Scleroogel με τα προϊόντα της Laxinellis. Ξεκινάμε με καθαρό πινέλο στο νούμερο 6. Τα νύχια είναι ήδη έτοιμα για εφαρμογή, διαδικασία την οποία δείξαμε σε προηγούμενο βίντεο. Έτσι, ξεκινάμε τώρα με το Base Gel από τη Laxinellis. Σε νύχια όπου έχει περαστεί ήδη αντισηπτικό και primer, θα περάσουμε μία λεπτή στρώση Base Gel. Καλύπτουμε όλη την επιφάνεια του νυχιού, χωρίς να κουμπάμε καθόλου υπονύχια. Όπως και κάθε στρώση, σφραγίζουμε καλά το προϊόν μας στο ελεύθερο άκρο. Η μικρή ποσότητα προϊόντος με την οποία δουλεύουμε, μας επιτρέπει να περάσουμε και τα 5 νύχια κατευθείαν. Αφού τελειώσουμε και με το 5ο νύχι, θα πολυμερίσουμε για 2 λεπτά σε UV φως. Παράλληλα, επαναλαμβάνουμε την διαδικασία στο επόμενο χέρι, χωρίς να χάνετε καθόλου χρόνο. Δουλεύουμε με μικρή ποσότητα προϊόντος στο πινέλο μας, με φορά από τα υπονύχια προς το ελεύθερο άκρο. Ιδιαίτερη προσοχή να μην ακουμπήσουμε καθόλου υπονύχια και να σφραγίζουμε το προϊόν στο ελεύθερο άκρο. Τελειώνοντας και με αυτό το χέρι, πολυμερίζουμε σε UV λάμπα για 2 λεπτά. Ακολούθως, συνεχίζουμε με το επόμενο βήμα, παίρνοντας το Build Your Job Pink από τη Laxinellis. Αφού έχουν τελειώσει τα 2 λεπτά σε UV λάμπα, παίρνουμε το χέρι και ξεκινάμε. Δεν σκουπίζουμε καθόλου την κολλώδη επιφάνεια, αφού αυτή βοηθάει στο καλύτερο δέσιμο των δύο στρώσεων. Εφαρμόζουμε το Builder Gel και πάλι σε όλη την επιφάνεια του νυχιού, χωρίς να κουμπάμε καθόλου υπονύχια, σφραγίζοντας όμως στο ελεύθερο άκρο. Η στρώση αυτή είναι που δίνει τη φυσική ενίσχυση και αντοχή στο νύχι. Και πάλι θα εφαρμόσουμε και στα 5 νύχια, προτού πολυμερίσουμε το προϊόν. Τελειώνοντας και με το 5ο νύχι, πολυμερίζουμε σε UV λάμπα για 2 λεπτά. Όσο το ένα χέρι πολυμερίζεται, θα επαναλάβουμε τη διαδικασία στο επόμενο χέρι. Προσοχή και πάλι, δεν παίρνουμε την κολλώδη επιφάνεια, δεν ακουμπάμε καθόλου υπονύχια και σφραγίζουμε το προϊόν στο ελεύθερο άκρο. Τελειώνοντας με το 5ο νύχι, θα πολυμερίσουμε σε UV λάμπα για 2 λεπτά. Αφού περάσουν τα 2 λεπτά, παίρνουμε το επόμενο προϊόν, Camouflage Gel, στο χρώμα Rose από τη Laxinellis. Και πάλι, δεν σκουπίζουμε την κολλώδη επιφάνεια, αφού ενισχύει το δέσιμο των προϊόντων. Ξεκινάμε με μικρή ποσότητα Camouflage Gel σε καθαρό πινέλο. Μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε προϊόν, ανάλογα με την κάλυψη που επιθυμούμε, δίνοντας έτσι στη βάση μας ένα ομοιόμορφο και καθαρό χρώμα. Επιλέξαμε λοιπόν το rose, δίνοντας ένα πιο rose φυσικό τόνο στον νύχι. Εδώ προσθέτουμε μικρή ποσότητα προϊόντος για να ενισχύσουμε την κάλυψη.
Όταν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, μπορούμε να συνεχίσουμε στο επόμενο νύχι. Και πάλι προσοχή να μην ακουμπήσουμε καθόλου από νύχι και να σφραγίσουμε το προϊόν στο ελεύθερο άκρο. Αυτή τη φορά, επειδή δουλεύουμε με μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος, επιλέγουμε να κάνουμε 2 νύχια και μετά να πολυμερίσουμε σε UV λάμπα. Όσο το ένα χέρι είναι στη λάμπα, εμείς δουλεύουμε παράλληλα με το άλλο, χωρίς να χάνουμε καθόλου χρόνο. Για μεγαλύτερη σταθερότητα του προϊόντος, θα επαναλάβουμε τη διαδικασία δουλεύοντας μόνο με 2 νύχια και ακολούθως πολυμερίζουμε στη UV λάμπα. Όσο το ένα χέρι πολυμερίζεται, εμείς θα δουλεύουμε με το άλλο. Και κάπως έτσι θα επαναλάβουμε τη διαδικασία σε όλα τα 10 νύχια. Είναι ευκολότερο να ξεκινάμε πάντα με μικρή ποσότητα χρώματος και να προσθέτουμε μετά εάν θέλουμε να ενισχύσουμε την κάλυψη. Εάν το προϊόν ακουμπήσει από νύχια, καθαρίζουμε κατευθείαν με ένα καθαρό horse foot ή ξυλάκι από νυχία. Πολυμερίζουμε μόνο εάν βεβαιωθούμε ότι δεν ακουμπάει καθόλου δέρμα. Τελειώνοντας και με τα 10 νύχια, βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε πολυμερίσει για 2 λεπτά σε UV λάμπα. Συνεχίζουμε στο επόμενο βήμα, παίρνοντας ένα καθαρό επίπεδο πινέλο στο νούμερο 6. Θα δουλέψουμε τώρα με το French Gel από τη Luxe Nails. Είναι το λευκό gel για τη γραμμή του γαλλικού. Ξεκινάμε πάντα με μικρή ποσότητα gel στο πινέλο μας. Επιλέγω και πάλι να μην σκουπίζω την κολλώδη επιφάνεια στο νύχι. Παρ' όλα αυτά, αν είστε αρχάρια, θα πρότεινα να σκουπίζετε, αφού αυτό ενισχύει τον έλεγχο του προϊόντος. Με μικρές και σταθερές κινήσεις του πινέλου, σχηματίζω τη γραμμή του γαλλικού σε σχήμα χαμόγελο. Όταν είμαι ευχαριστημένη με το σχήμα του γαλλικού, πολυμερίζω. Δουλεύω παράλληλα στο επόμενο χέρι για να μην χάνετε καθόλου χρόνο. Το μυστικό είναι να ξεκινάμε με πολύ μικρή ποσότητα τζέλ στο πινέλο και να δουλεύουμε με αργές και σταθερές κινήσεις. Δουλεύουμε ένα-ένα το νύχι για να εξασφαλίσουμε την τέλεια γραμμή γαλλικού, αφού δεν θέλουμε το υλικό να μετακινηθεί καθόλου. Καλό θα ήταν να συγκρίνουμε τη γραμμή του γαλλικού από το άλλο χέρι, έτσι ώστε τα δύο χέρια να έχουν πανομοιότυπο σχήμα. Όταν είμαστε ευχαριστημένοι με τη γραμμή του γαλλικού, πολυμερίζουμε και συνεχίζουμε με το επόμενο χέρι. Η διαδικασία παραμένει ως έχει και δουλεύουμε ένα λακ στα χέρια.
Στην περίπτωση που δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τη γραμμή του γαλλικού που έχουμε κάνει, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να το διορθώσουμε. Με ένα καθαρό cotton pad εμποτισμένο με nail cleanser, υγραίνω ένα καθαρό πινέλο στο νούμερο 4. Πολύ προσεκτικά, με το καθαρό πινέλο, κόβω τη γραμμή του γαλλικού στο σχήμα που θέλω. Όταν είμαι ευχαριστημένη, πολυμερίζω και συνεχίζω με την εναλλάξη διαδικασία. Τελειώνοντας και με τα 10 νύχια, πολυμερίζουμε σε UV λάμπα για 2 λεπτά. Ακολούθως, παίρνουμε το Top Gel από τη Luxy Nails. Ξεκινάμε με ποσότητα στο μέγεθος ενός μπιζελιού σε καθαρό πινέλι. Περνάμε πρώτα μία στρώση σε όλο το μήκος του νυχιού με φορά από τα υπονύχια προς το ελεύθερο άκρο. Ακολούθως, με την περίσσια του υλικού στο πινέλο μου, θα εφαρμόσω τη μέθοδο zigzag. Ακουμπώντας πολύ απαλά το πινέλο μου, κάνω κατακόρυφες κινήσεις με οριζόντια φορά προς το μήκος του νυχιού. Επαναλαμβάνω τώρα προς την αντίθετη φορά. Αυτό δίνει στο υλικό το σχήμα της φυσικής καμπύλης του νυχιού και επιπλέον διαγράφει τη διαφορά ύψους του υλικού από τη γραμμή του γαλλικού. Όταν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, πολυμερίζουμε και συνεχίζουμε στο άλλο χέρι. Η διαδικασία είναι η ίδια και ξεκινάμε με μικρή ποσότητα προϊόντος στο πινέλο στο μέγεθος ενός μπιζελιού. Πρώτα απλώνουμε μία λεπτή στρώση σε όλο το μήκος του νυχιού με φορά από τα υπονύχια προς το ελεύθερο άκρο και ακολούθως συνεχίζουμε με τη μέθοδο zigzag. Ακουμπώντας πολύ απαλά το πινέλο μας στον νύχι, κάνουμε κατακόρυφες κινήσεις με οριζόντια φορά. Όταν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, πολυμερίζουμε και συνεχίζουμε με το επόμενο χέρι. Με την ίδια μέθοδο εφαρμόζω το Top Gel σε κάθε νύχι να αλλάξει. Και πάλι δεν έχουμε σκουπίσει την κολλώδια επιφάνεια από τη γραμμή του γαλλικού, δεν ακουμπάμε καθόλου υπονύχια και σφραγίζουμε το υλικό στο ελεύθερο άκρο.
Τελειώνοντας και με το τελευταίο νύχι, πολυμερίζουμε σε UV λάμπα για 2 λεπτά. Παίρνουμε το επόμενο και τελευταίο gel, το Top End Gel από τη Luxy Nails. Αυτό είναι το γυαλιστικό που θα αποτελέσει την τελευταία στρώση της εφαρμογής. Απλώνουμε πολύ λεπτή στρώση από το υλικό σε όλο το μήκος του νυχιού. Προσοχή και πάλι να μην ακουμπάμε καθόλου από νύχια και να σφραγίζουμε το ελεύθερο άκρο. Εφαρμόζουμε στα 4 νύχια και ακολούθως πολυμερίζουμε σε UV lamp. Παράλληλα θα επαναλάβουμε τη διαδικασία στο επόμενο χέρι. Μία πολύ λεπτή στρώση από το υλικό είναι αρκετή. Και πάλι δεν έχουμε σκουπίσει καθόλου την κολλώδια επιφάνεια από την προηγούμενη στρώση, δεν ακουμπάμε καθόλου από νύχια και σφραγίζουμε το υλικό μας στο ελεύθερο άκρο. Τελειώνοντας, εφαρμόζουμε το υλικό και στο πέμπτο νύχι και πολυμερίζουμε για 3 λεπτά σε UV λάμπα. Αφού περάσουμε τα 3 λεπτά, με Nail Cleanser εμποτίζουμε ένα καθαρό Cotton Pad. Με το Cotton Pad θα σκουπίσουμε την κολλώδια επιφάνεια από όλα τα 5 νύχια. Το πρώτο χέρι είναι τώρα έτοιμο. Παίρνουμε τώρα ένα δεύτερο cotton pad εμποτισμένο και πάλι με nail cleanser και σκουπίζουμε το δεύτερο χέρι. Με ένα μαλακό buffer θα λιάνουμε τυχόν γωνίες όπου το υλικό μας περισσεύει. Γενικός κανόνας, καλό θα ήταν να αποφεύγουμε το περιττό λιμάρισμα στο τέλος της εφαρμογής. Αφού λιάνουμε τις γωνίες, σκουπίζουμε τη σκόνη με ένα καθαρό cotton pad και nail cleanser. Όταν είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, τελειώνουμε την περιποίηση νυχιών με λαδάκι από νυχίων Luxy Nails. Εφαρμόζουμε γενναιόδορη δόση κατά μήκος των υπονυχίων και στα 5 νύχια. Ακολούθως, με μαλακές και γλυκές κινήσεις βοηθούμε το προϊόν να απορροφηθεί καλύτερα. Και τώρα το πρώτο χέρι είναι έτοιμο. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και στο επόμενο χέρι. Εφαρμόζουμε το ενυδατικό λαδάκι της Luxy Nails εμπλουτισμένο με βιταμίνες κατά μήκος των υπονυχίων και στα 5 νύχια. Ακολούθως, με κυκλικές κινήσεις βοηθούμε στην απορρόφησή του. Αυτό αποτελεί και το τελευταίο βήμα της εφαρμογής gel σε φυσικά νύχια. Για την εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν μόνο προϊόντα από τη Luxy Nails. Σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο Facebook. Όλα τα στοιχεία θα είναι κάτω από το βίντεο μαζί με links και πληροφορίες για τα προϊόντα μας.